Ο Ισμαήλ Ντεμίρ, επικεφαλής της Προεδρίας της Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας, ισχυρίζεται ότι η Άγκυρα έχει μυστικά σχέδια όπλων και έχει αναπτύξει νέες δυνατότητες που θα εξοντετερώσουν κάθε απειλή από το εξωτερικό, σύμφωνα με αποκαλύψεις που έκανε ο κορυφαίος αξιωματούχος της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας. Φυσικά με τις δηλώσεις αυτές θέλει να δώσει ένα μήνυμα να εξυπηρετήσει έναν πολιτικό σκοπό να παρουσιάσει την Τουρκία ως υπερδύναμη δηλαδή που δήθεν μπορεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε και απειλή όταν αναφέρει τη λέξη απειλή εννοεί όποιον αντιτίθεται στα επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας. Μπορώ να πω ξεκάθαρα ότι θα έχουμε στοιχεία στο πεδίο που θα έχουν ως αποτέλεσμα τον ευνηδιασμό και που θα το αντιμετωπίσουν και θα εξουδετερώσουν τις δυνατότητες των αντιπάλων όποιοι και αν είναι αυτοί είπε ο Ισμαήλ Ντεμίρ. «Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία έχει μια αξιόλογη, κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία της, προσπάθεια που θα αποδώσει όμως καρπούς μετά από 20-30 χρόνια. Τώρα περιορίζεται στην αρμολόγηση ξένων απαρτίων, κατασκευάζοντας κάποια αντίγραφα, τα οποία πάνε καλά κάποια, όπως τα ντρόμ στην Μπιτού Μπαϊρακτάρ, κάνουν και εξαγωγές στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση όμως» δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν στα κορυφαία οπλικά συστήματα που διαθέτει η Ελλάς συστήματα κατασκευασμένα κυρίως από κολοσσούς παγκόσμιους όπως είναι η Lockheed Martin, η Dassault Aviation ή η Naval Group. Έτσι λοιπόν η κορυφαία υπηρεσία αμυντικών προμηθειών της Τουρκίας παρουσίασε κάποια από τα αποτελέσματα των προσπαθειών της μυστικά όπως λέει ο Ισμαήλ Ντεμίρ σε συνέντευξη σε τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό πριν από λίγες μέρες. Τονίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα, αλλά όταν δούμε τι συμβαίνει γύρω μα, όσοι πιστεύουν ότι η Τουρκία είναι εύκολο στόχο θα το μετανιώσουν, είπε. Τα σχόλια του Ντεμίρ ερμηνεύτηκαν από τον δημοσιογράφο στη ζωντανή μετάδοση, λέγοντα ότι η Τουρκία επιδιώκει περισσότερα μυστικά έργα όπλων και άμυνα από όσα ανακοινώνει δημόσια. Ο Ντεμίρ το δέχθηκε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θα πω εγώ είναι ότι η Άγκυρα θέλει με κάθε τρόπο να αποκτήσει πυρηνική τεχνολογία, πυρηνικά όπλα όπως έχει κάνει άλλωστε και ο Κιμ Ούν της Βορείου Κορέας ή όπως προσπαθεί να κάνει το Ιράν ή έχει κάνει ήδη το Πακιστάν. Ο Ντεμίρ που έχει ήδη οριστεί από κυρώσεις από τις ΗΠΑ έχει δεχθεί κυρώσεις, έχει προϋπολογισμό αμυντικής βιομηχανίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και συνεργάζεται απευθείας με τον Ταγί Περτογάν ο οποίος συχνά καφιέται για την ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια μειώνοντας την εξάρτηση από το εξωτερικό στο 20%. Δεν είναι ξεκάθαρο ποια είναι αυτά τα μυστικά έργα, αλλά είναι προφανέ ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει του πόρου τη, έχει διαθέσει σημαντικά κεφάλαια, έχει προσλάβει περισσότερου μηχανικού και έχει υπογράψει περισσότερε συμβάσει με την τοπική βιομηχανία για να ενισχύσει τι στρατιωτικέ τη ικανότητε τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση Ερντογάν βρίσκεται σε αντίθεση σε, με μια σειρά περιφερειακών χωρών όπω η Ελλάδα, η Αίγυπτος και το Ισραήλ, καθώ και με μεγάλε δυνάμει όπω η Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Ερτογάν συχνά απεικονίζει τη Δύση ως εχθρός ομιλίες του και κατηγορεί της ΗΠΑ και του συμμάχους τους ότι τρέφουν υπεριαλιστικές φιλοδοξίες προς την Τουρκία. Η Άγκυρα έχει συγκρουστεί με τη Ρωσία για την εμπλοκή της στη Συρία, τη Λιβύη και τον Κάφκασο και παρέχει οπλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία στον Ντομπάζ και όχι μόνο. Τα σχόλια λοιπόν του Ντεμίρ σχετικά με τι άγνωστε μέχρι τώρα δυνατότητε που έχει αποκτήσει η Τουρκία και είναι έτοιμη να τι χρησιμοποιήσει σε περίπτωση σύγκρουση είναι πιθανό να συνδέονται με την πυραυλική τεχνολογία που προσπαθεί να αναπτύξει η Τουρκία την τελευταία δεκαετία. Η Τουρκία σε αυτό μπορεί να βρει βοηθού τόσο στην Ουκρανία, στο καθεστώ του Κιέβου που έχει βαλιστική τεχνολογία από τα χρόνια τη Σοβιετική Ένωση, όσο φυσικά και από το πυρηνικό Πακιστάν η ανάπτυξη πυρηνικού αντιδραστήρα στο Ακούγιο, στην Νότια Μικρά Ασία. Φυσικά ενδεχομένως κάποια στιγμή, αν και τα απόβλητα θα το διαχειρίζεται η Ρωσία, να δώσει στην Άγκυρα με διάφορους τρόπους και τέτοιου είδους πυρηνικά απόβλητα που θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Τεμίρ να λέει ότι η Τουρκία έχει πρόγραμμα πυράβλων μεγάλου ελληνικού προχωρημένου σταδίου που ισχυρίζεται, το ξαναλέω ισχυρίζεται, έχουν φτάσει στο επίπεδο των πυράβλων SAMP-T που παράγονται από τη γαλλοϊταλική εταιρική σχέση EuroSAM. Πρόσθεσε ότι απαιτούνται περισσότερες δοκιμές για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα λειτουργεί χωρίς δυσλειτουργίες όταν παραδοθεί στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Όταν ερωτήθηκε για το βεληνικές των πυράβλων, ο Ντεμίρ αρνήθηκε να απαντήσει επικαλούμενος την ανάγκη μυστικότητα. Σε κάθε περίπτωση είναι γνωστή η προσπάθεια της Άγκυρας να κατασκευάσει πυράβλους κάθε τύπου, ούτω ώστε να θέσει υπό το τους ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αν και η Ελλάδα έχει μία από τις κορυφαίες αντιαεροπορικές ομπρέλες στον κόσμο και μία από τις πολεμικές αεροπορία από τις κορυφαίες στην Ιφίλιο, ενώ η Τουρκία στερείται στην ουσία αξιόπιστης αντιαεροπορικής ομπρέλας, Εχθές μόνο σας ενημερώσαμε από αυτό το κανάλι για δηλώσεις του Ερντογάν Καρακιούς, ο οποίος επικαλέστηκε και άλλον αναλυτή, ο οποίος μιλούσε για την αναγκαιότητα να πάρει τα F-16 η Τουρκία τον κίνδυνο που υπάρχει για την εγχώρια αμυντική της βιομηχανία από την ελληνική πολεμική αεροπορία και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις γενικότερα στην περίπτωση σύγκρουσης καθώς και την απουσία σοβαρής αντιαεροπορικής ομπρέλας από την Άγκυρα τα είπαμε στη χθεσινή εκπομπή με τον Ερντογάν Καρακιούσου όπου σας αναφέραμε το τι είπε έτσι λοιπόν σε σχέση με προγράμματα Προηγουμένη πυραυλική τεχνολογία, η τουρκική κυβέρνηση βρέθηκε επίση στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια, με πολλού να ρωτούν εάν η Τουρκία διαθέτει μυστικά όπλα μαζική καταστροφή συμπεριλαμβανομένου ενό πυρηνικού μηχανισμού για αποτροπή. Μα η Τουρκία δεν θα το είχε φυσικά για αποτροπή, θα το είχε για εξαναγκασμό των γειτονικών τη κρατών και όχι μόνο να αποδεχθούν τι παράνομε και επεκτατικέ τη θέσει. Η διαμάχη αυξήθηκε ιδιαίτερα όταν ο Ερτογάν αμφισβήτησε δημόσια τη δέσμευση τη Τουρκία στη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων στην Τουρκία είναι μέρο. Το Μάρτιο του 2018, ο Ερτογάν υποσχέθηκε να αποκτήσει προηγμένο στρατιωτικό υλικό συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών πυράβλων, συγκρίνοντα τι στρατιωτικέ δυνατότητε τη Τουρκία με αυτέ των ΗΠΑ, λέγοντα ότι η Τουρκία έχει το Θεό στο πλευρό τη και ότι ο λαό του βαδίζει για μαρτύριο σε αντίθεση με του Αμερικανού. Τον Απρίλιο του 2018 ο Ερτογάν επέκρινε τον τότε Πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου ενώ χαρακτήρισε το Ισραήλ ω τρομοκρατικό κράτος και προειδοποίησε ότι ο Νετανιάχου δεν πρέπει να καφιέται ότι έχει πυρηνικά όπλα στο προστάσιό του καθώς θα καταστούν αναποτελεσματικά όταν έρθει η ώρα. Η πιο συγκλονιστική δήλωση έγινε στι 4 Σεπτεμβρίου 2019 όταν ο Ερτογάν είπε. Ορισμένες χώρες έχουν πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές και όχι μόνο έναν ή δύο, αλλά μας λένε δεν μπορούμε να έχουμε εμείς τα χέρια μας, αυτό δεν θα το δεχθώ ποτέ. Άνθρωποι κοντά στον Ερτογάν αντίχησαν παρόμοιες φιλοδοξίες και για πυρηνικά όπλα. Τον Ιανουάριο του 2018 ο Υπουργό Εξωτερικών με βλούτσα βούσοβλου επέκρινε την Αμερική και είπε ότι οι δεν μπορούν να ζητούν από άλλου να εγκαταλείψουν τα πυρηνικά όπλα διατηρώντα το πυρηνικό του προστάσιο. Το Νοέμβριο του 2020, ο Μεσούτ Χακί Κασίν, σύμβουλο του Τούρκου Προέδρου για την Ασφάλεια και την Εξωτερική Πολιτική, δήλωσε ότι η Τουρκία θα προσλάβει μηχανικού από όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών επιστημόνων για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της τουρκικής κυβέρνησης. Η Τουρκία πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα ICBM, τότε κανείς δεν θα μπορέσει να μα αγγίξει όπως η Βόρεια Κορέα, είπε ο Τσέμ Κιουτσούκ, κορυφαίος προπαγανδιστής της κυβέρνησης του Ερντογάν που παρέλασε στα τηλεοπτικά δίκτυα κηρύσσοντας τον Απρίλιο του 2020 παρόμοιες δηλώσεις και λέγοντας τέτοια πράγματα για πυρηνικά όπλα. Φαίνεται ότι ο Ερτογάν εξασφάλισε επίση θρησκευτική έγκριση για την λεγόμενη σταυροφορία του να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Χαϊρετίν Καραμάρ, ο οποίο εκδίδει φετβά θρησκευτικά διατάγματα για τον Ερτογάν, παρήχε όχι μόνο την ευλογία του στην κυβέρνηση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά και ενθάρρυνε την τουρκική ηγεσία να το κάνει. Ο Καραμάν, που θεωρείται ο Τούρκο αντίστοιχο του Ιμάμι Ιουσέφ Καρντάουι, του Αιγύπτιου κληρικού και πνευματικού ηγέτη τη μουσουλμανική αδελφότητα, ο οποίο εγκρίνει τρομοκρατικέ ενέργειε, βομβιστικέ επιθέσει αυτοκτονία και την ένοπλη εξέγερση στη Συρία, εξέχουσα προσωπικότητα, ο Χαϊρετίν Καραμάν, Μεταξύ των Τούρκων Ισλαμιστών, έγραψε στην εφημερίδα Γεννή Αφακ, φιλοκυβερνητική, ότι πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο παραγωγή πυρηνικών όπλων αντί να τα αγοράσουμε, χωρί να χάσουμε χρόνο και χωρί να λάβουμε υπόψη τα λόγια και τα εμπόδια από τη Δύση. Οι δηλώσει αυτέ έγιναν στι 16 Μαρτίου 2017 στη γενή Σαφάκ. Τα έγραψε. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει πραγματική ανησυχία ότι η κυβέρνηση Ερτογάν μπορεί να σχεδιάζει να παραδώσει όλου του τύπου ωφέλιμων φορτίων συμπεριλαμβανομένων και πυρηνικών με του προηγμένου πυράβλου μεγαλύτερου βεληνικού προσπαθεί να αναπτύξει εδώ και χρόνια. Η SSB και οι εγχώρια εταίροι τη έχουν ήδη ένα συνεχιζόμενο έργο που ονομάζεται SIPER, ένα αμυντικό σύστημα μεγάλη εμβέλεια, το οποίο Τούρκοι αξιωματούχοι ισχυρίζονται θα ολοκληρωθεί το 2023. Αυτά σύμφωνα με τον έγκυρο Αμπτουλάχ Μποσκιούρτ, το Nordic Monitor, το οποίο τα παρακολουθεί όλα αυτά και τα βγάζει στη δημοσιότητα και φυσικά οι σχολιασμοί δικοί μου όπως πάντα.